το καπάκι για να καταλήξει. Λοιπόν, και βέβαια θα δώσουμε και ένα βραβείο χειρονακτικής εργασίας. Διότι εσείς τα κορίτσια, ας πούμε, ρε παιδί μου, όταν έχετε ένα γόρι, όπως μας είπε. Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι ένα βραβείο φεμινισμού. Διότι το κορίτσι βγήκε να πει, να διεκδικήσει. Ναι. Γιατί τα κορίτσια βασανίζονται. Βέβαια. Θα του κάτσει, δεν θα του κάτσει, πώς θα του κάτσει. Είναι νωρίς, είναι αργά. Είναι και αργά. Αν έρθει άλλη. Η Εύη Χιλά λοιπόν προβληματίστηκε και έδωσε τη λύση. Επειδή ο μπαμπάς σας έλεγε ότι δεν κάνει κορίτσι μου να κάνεις αυτό και πρέπει να μείνεις παρθένα και όσο μπορείς, εγώ δεν σου είπα από το γάμο, εντάξει δεν είμαστε παλαιοναρχών, είμαστε άνθρωποι μοντέρνοι. Okay, αλλά τουλάχιστον μέχρι τα 18 σου, ως γυναίκα να το ευχαριστηθείς και να ξέρεις ότι το κάνεις και γουστάρεις και δεν μετανιώνεις. Γιατί είναι πάρα πολύ φυσιολογικό το να μην κάνω κάτι τώρα και δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς. Ναι, αλλά ναι. Για να μην χάσω και τα γόρια, πρέπει να πέσω στα 4 και να αρχίσω μαριγούλα μαριγό. Δεν την μπορώ να σας το πω. Και έχει δηλαδή πάει πάνω κάτω πέρα δόθε. Όπου βρει μαριγούλα μαριγό. Παιδιά! Έχει κι άλλο, δεν είναι μόνο το μαριγούλα μαριγό. Είναι μαριγούλα μαριγό, δεν μπορώ να σου το πω. Το έχει κάνει πηματάκι, ραπάρι με το. Είναι και αυτό σλόγγαν το μαριγούλα μαριγό. Μαριγούλα μαριγό. Έχει γίνει έτσι. Τα λέμε. Να είναι καλά η Εύη Χιλά. Λοιπόν, και τώρα είναι. Νομίζω ότι είναι αυτό τώρα το καλύτερο dark room που έχουμε δει. Ναι, είναι α πούμε ρε παιδί μου ότι όταν είσαι που έλεγε Μαρία, σιδερώνω μέσα στο. Έχω βάλει σκούπα. Και από πλάτη στην τηλεόραση. Στη σκούπα δεν τα ακού. Στο σίδερο. Ακού, δεν βλέπει τηλεόραση. Τα καλύτερα αποσπάσματα με υπονοούμενο που λες Παναγιά μου να τσακιστώ να ανέβω πάνω να δω τι να δω, δείχνει τι τηλεόραση είναι αυτό. Να πάμε λίγο πίσω. Μην μπερδευτείς και μου το βάρεις που θέλω. Θα μπει στη θέση του και θα σ' αρέσει. Μη. Κι άλλο. Τι ωραία που αισθάνομαι. Πονάω αλλά μ' αρέσει. Πονά και σ' αρέσει γιατί ανοίγει. Του τον άνοιξε. Σου το ανοίγει και μπαίνει. Μπράβο. Ωραία μου τον άνοιξες, τι ωραία που αισθάνομαι. Και εδώ είναι που τρέχει η Μαρία. Το θυμάστε αυτό, το θυμάστε που το είχαμε δείξει, τι είχε, τι ήτανε, τι του έκανε, τι του βάζε, πού του το βάζε. Ένα μπαλάκι σε ένα σπόνδυλο, αυτό ήτανε. Πάμε λίγο πίσω. Μην μπερδευτείς και μου το βάρεις που θέλει. Θα μπει στη θέση του και θα σ' αρέσει. Σήκωνε. Μη. Κι άλλο. Τι ωραία που αισθάνομαι. Πονάω αλλά μ' αρέσει. Πονά και σ' αρέσει γιατί ανοίγει. Που τον άνοιξε. Το ανοίγει και μπαίνει υγρό. Μπράβο. Ωραία μου τον άνοιξες, τι ωραία που αισθάνομαι. Έτσι, πάντως ο Φικιώρης θα περάσει μια ωραία χρονιά φέτος. Είναι γερός, έχει βρει και να βάζει το μπαλάκι του. Βεβαίως. Και ο Μεσοσπονδύλιος, πώς τον λένε αυτό το δίσκο που τον ενοχλεί. Και άλλο κόσμο ενοχλεί. Άρα αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, ποιο ήταν το αγόρι της χρονιάς? Ο Απολλώνιος! Το αγόρι σεξ σύμπολ. Σεξ σύμπολ. Καλά, αυτό το παιδί έσκασε φέτος. Τον βλέπεις και οι ορμόνες σου ταράζονται, γίνεται Ναι. Ήτανε χρόνια που το ξέραμε, αλλά δεν τον είχαμε εντοπίσει τόσο καλά. Φέτος μας κόρωσε κι αυτός όμως. Τα είπε όλα μαζεμένα. Μας τα έδειξε όλα μαζεμένα. Μια Πολώνια κορμάρα. Μου αρέσει όταν κοιτάζω τη γυναίκα μέσα στα μάτια, αρχίζει ένα ατελείωτο ταξίδι περιπέτειας και εμπειρίας, το οποίο έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Εκστασιάζομαι όταν την κοιτάζω μέσα στα μάτια και νιώθω αυτό το πάθος, αυτή τη φλόγα, μέχρι να την κατακτήσω. Με το που την κατακτήσω, αλλαγή. Λαμινόρε. Την κάναμε για άλλη γωνία, για άλλες περιπέτειες, σε άλλη γη και σε άλλα μέρη. Εγώ βέβαια, λόγω του ελεύθερου επαγγέλματος που ασκώ, βρίσκω πρόφαση και δικαιολογία ότι φεύγω για δουλειές, επαγγελματικά ραντεβού. Το ελεύθερο επάγγελμα είναι επιχειρηματίας, μοντέλο ηθοποιός. Λυσάνε μέσα τους, τους βλέπεις αφηνιασμένες, σαν άλογα. Κάνουμε. Πότε ξεκίνησες το πρόγραμμά σου, Ανδρέα? Από τα πρώτα μου αρχικά παιδικά χρόνια, με κράταγε η μητέρα μου από το χέρι, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και εγώ της άφησα το χέρι για να πάω να μιλήσω, να φλερτάρω με μια τουρίστρια. Τι η οποία ήταν είχες? Σεξι ντυμένη. Ήμουνα 4 χρονών. Έχουν πέσει γονιπετός, ακαριέα. Γονιπετής καλύτερα, ναι. Ναι. Και έχουν ενθουσιαστεί και τους αρέσει αυτό.
Δεν σου κρύβω ότι πάρα πολλές γυναίκες τους τσιτάρει αυτό. Τι τους κάνει? Τους αρέσει. Δεν μένω πιστός, ό,τι και να μου προσφέρει άλλη. Για παράδειγμα, ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με τη Miss Cosmos που είχαμε σχέση, μόλις γνώρισα τη φίλη της, αμέσως. Τη Miss Cosmos του Βενεζουέλα του ή κάποιου Cosmos. Άλλο. Αχ, τα ακούσει παλιά για έναν που είχε χτίσει τη Miss Cosmos για τη Miss Βενεζουέλα. Έλληνας ήταν. Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Παιδιά. Γονιπετός. Γονιπετός. Η Miss Cosmos γονιπετός, γιατί την τζι. Τη τσιτάρει. Την τζίτασε. Την τζιτάρει. Την τζιτάρει. Όπω Παναγία μου, δεν τζιτάρε τα γόρι, το ωραίο, το γλυκό. Και τώρα πάμε στο βραβείο. Οι άντρες δεν υπάρχουν πια. Αφιερωμένο σε αυτή τη φίλη μας. Τη φίλη μας, τη νέα, την καινούρια, την Τόνια. Η Τόνια, κυρίες και κύριοι, έσκασε μύτη και θα μείνει. Καλησπέρα σας. Έτοιμη λοιπόν για το Σαββατόβραδο και ντύθηκα απλά και φοράω ένα φόρεμα κολλητό, μακρύ και κάτω μαύρο ποτάκι. Περιμένω να στεγνώσω λίγο το μαλλί γιατί νομούθηκε μα και να έρθει να με πάρει και ο νεαρός από κάτω. Πρέπει να βγαίνουμε έτσι να ξεσκάμε λιγάκι μόνο, να μην καθόμαστε είναι δουλειά και ξέρετε εσείς το μαλλί δεν βλέπω να στεγνώνουμε τίποτα. Θα πουλιάσω, θα βάλω και ένα δερμάτινο από πάνω. Καλημέρα σας. Επιτέλους επέστρεψε στο σπίτι μετά από τη βραδινή διασκέδαση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρτάλι κυκλοφορεί έξω στην Αθήνα. Φαντάσου, αυτός που συνοδευόμουν, τα πήσε σε μία γριά. Τα μαλλιά μου φουντώσαν από το τράβηγμα, τα τετράβαγα. Λέω τι κατάσταση είναι αυτή, καλέ, που έχουμε φτάσει πλέον. Μου πήρε όλη την φρεσκάδα η νύχτα. Και όλη τη χαρά. Δεν βγαίνεις, δεν διασκεδάζεις στην Αθήνα. Τόνια! 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 Όλοι ξέρουν, Τόνια, τι παρτάλι κυκλοφορεί εκεί έξω. Μπράβο, γιατί μας το έχεις μάθει κιόλας. Αχ, παιδιά, θέλω να πάμε τώρα. Θα λείπει τώρα ο Τάκης. Δεν μπορεί να λείπει. Από τα βραβεία της χρονιάς. Βραβείο, άντε για. Και ποιο, πριν το δώσουμε. Ποιο ήτανε του Τάκη αυτό, παιδιά, που το ευχαριστηθήκαμε, θέλαμε να το βλέπουμε και να το ξανά. Η Τούμπα, η Τούμπα. Γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε βραβείο, άντε γεια. Τι ωραία που είστε εσύ, Σιωνιτιακή, αγόρια τρελά. Το όνομά σου πώς είναι, αγόρι μου? Στέλιο. Στέλιο. Πατώνεις. Αχ, τι ωραία που το λέω. Τόνο, τρισιλιάρα μου, για σένα χαϊδεύομαι. Στο Olympic, στο 108. Εκεί είναι η γυναίκα σου τώρα. Τρέχα. Πήγαινε στο Olympic, στο 107, βρες τη γυναίκα σου. Στο 508, στο Olympic είναι η γυναίκα σου. Στο Captain. Στο 202, η θεία σας. Κάτσε, δεν παίρνει. Όχι, σωστά. Δεν κράτησα με κανένα Αγγελόπουλο. Από τις μ***κες που δεν σκοτώθηκα κιόλας. Μπράβο! Πάκης Θεός, Θεός, Θεός! Όσες φορές και να το δούμε. Πολύ το λατρεύω. Τον λατρεύω. Λοιπόν, πάμε παιδιά μου τώρα στο βραβείο Χρυσού Σκούφου. Διότι η Τζέα Λαμουντίν και έφαγε το αλλά δεν το έφαγε όπως το θέλει ο Μερίκιος. Το έφαγε πάνω στο μπουρέ της Μελιτζάνας. Τι θα γίνει αυτό? Έγινε παιδιά μου πόλεμο. Έφυγε η θάλασσα. Διαβάζω, ναι, θες λέει, μένω. Έφαγε κυδόνια, γυαλιστερές και καβούρι, τραγανά φιλέτα μπαρμπουνιού με μουσκα πνιστής μελιτζάνας, κρυθαράκι. Τι έφαγε, τι έφαγε, τραγανιστό μπαρμπούνι με... Τραγανά φιλέτα μπαρμπουνιού με μουσκα μελιτζάνας, δεν εισφάει. Θα φας το μπαρμπούνι το ελληνικό. Θα το φας καπνιστό, πώς το είπε, τραγανό. Με μους μελιτζάνα. Με μους μελιτζάνα, βάζεις τη μους μελιτζάνα στο μπαρμπούνι. Θα της δώσουν να φάει το ψητό, το μπαρμπούνι, το πετρομπάρμπουνο της, του Βορείου Αιγαίου, που έχει μια απίστευτη νοστιμιά. Πάρ' σε μια χορτάτη μωρέ γυναίκα, σε μια γυναίκα που τα έχει όλα, να της δώσεις την καπνιστή, τη μελιτζάνα, ως όσο μπαρμπούνι, χαλάς τη γεύση του μπαρμπουνιού. Πας καλά, μωρέ, πας καλά. Αυτή τώρα πας καλά, όμως... μπουρζόβλακε. Δεν θέλει το πετρομπάρμπουνο να του το πειράξεις.
Μην του βάλεις το, περ... μην βάλεις το πετρομπάρμπινο να ξαπλώσει πάνω στη σως. Παιδιά μου, είναι αμαρτία, αμαρτία είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.